Μέσα στα μάτια σου βλέπω το κύμα που σκάει στα κρογιάλι. Σαν νεράιδα σε όνειρο δυο λέξεις μου λες μαγικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μου χάνονται. Είσαι φως που δεν αφήνει σκιές. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μια ζωή στο αντίθετο ρεύμα προσπαθώ να σε φτάσω. Σαν την άμμο γλιστράς μου ξεφεύγεις, για ενοχές μου μιλάς. Κι αν τις νύχτες το αγγίγμα σου δεν γνώρισα, το μυαλό μου τώρα πια κυβερνάς. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Μη προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Καλησπέρα. Κάνουμε μια νέα αρχή και σήμερα εδώ στο Star Channel με μια εκπομπή που ασχολείται με τρυφερές προσωπικές ιστορίες. Καλεσμένη σήμερα είναι η κυρία Σταματίνα Παντούλα. Σταματίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, Σταματίνα, σε φωνάζουν? Ματούλα. Ματούλα. Πες μου, γιατί είσαι εδώ σήμερα? Σήμερα ήρθα γιατί, για ένα πρόβλημα της κόρης μου, mm-hmm. που ο σύζυγός μου με απαράτησε. Έχεις μια κορούλα. Που και... του λένε Ελευθερία. Να σου ζήσει καταρχήν. Ευχαριστώ. Ο σύζυγός σου έχει φύγει? Ναι, μα παράτησε και έφυγε. Και... Πες μου την ιστορία από την αρχή, πες μου όλα αυτά που έχεις ζήσει, γιατί σε βλέπω ότι από την πρώτη στιγμή βουρκώνεις. Καταρχήν, έχω κι άλλο ένα παιδάκι, τον Γιώργο, από τον πρώτο μου άντρα. Αυτός πέθανε ο σύζυγός μου και μετά από λίγο καιρό, μετά από 2 χρόνια γνώρισα τον Νίκο. Μετά έκανα το παιδί αυτό την Ελευθερίτσα. Με τον Νίκο παντρεύτηκες? Όχι. Mm-hmm. Μου τα ξεγάμω ότι θα με πάρει, αλλά δεν με ήθελε. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε την ιστορία από την αρχή να μου τα πεις όλα. Πες μου καταρχήν για τον πρώτο σου άντρα. Πώς το γνώρισες? Από συνοικέσιο τον γνώρισα τον άντρα μου τον πρώτο. Mm-hmm. Αλλά ήταν καλός πολύ. Δεν μου μ' αγαπούσε, αλλά έτυχε και αρρώστησε από μια αρρώστια κύρωση του ύπατος και τον έχασα τον άντρα μου. Τον πρώτο, με το αγοράκι που έχω. Εσύ, επειδή το παντρεύτηκες από προξενιό, ναι. Τον ερωτεύτηκες στην πορεία, τον αγάπησες αυτόν τον άνθρωπο? Όχι, όχι. Αλλά μου φερόταν πολύ ωραία. Εγώ τον συμπαθούσα πολύ, mm-hmm. αλλά δεν τον είχα αγαπήσει. Εκείνος σε είχε αγαπήσει, τι νομίζεις? Εκείνος με αγάπαγε. Με τον τρόπο που μου φερόταν, σε όλα τα πράγματα μου φερόταν ωραία. Πόσο χρονών παντρεύτηκες? Τον άντρα μου 29 χρονών ήμουν, τον πρώτο. Mm-hmm. Και μείνατε μαζί πόσα χρόνια? 3,5 χρόνια και μέσα στα 3,5 χρόνια... Απέκτησες το πρώτο σου παιδάκι. Ναι, το Γιωργάκι. Έζησα καλά, μετά από λίγο καιρό, μετά από το πέθανε ο άντρας μου ο Σταύρος, γνώρισα τον Νίκο. Άρχισε ωραία, μου φερόταν, τον αγαπούσα, αυτός δεν μ' αγάπαγε. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μου λες ότι παντρεύτηκες τον άντρα σου από προξενιό, ναι. Με το σπίτι σου τα πράγματα ήταν καλά, με τους γονείς σου? Με τους γονείς μου, ναι, δεν μου φέραν αντίρρηση. Τον αγαπάγαν. Η ζωή σου και μαζί τους. Μου. Και οι συγγενείς μου όλοι τον αγαπάγαν, το σύζυγο. Εσύ είχες προβλήματα με τους δικούς σου, γιατί μου λες ότι παντρεύτηκες από προξενιό. Δηλαδή εκείνοι σε πάντρεψαν με αυτόν? Όχι, επειδή δεν έβρισκα άντρα και είχα μείνει έτσι ανήπαντρη, μου λένε θα σου βρούμε ένα καλό παιδί να σε παντρέψουμε. Mm-hmm. Με αγάπησε και εκείνο ο άντρας μου, εγώ δεν τον αγάπησα, την αλήθεια τη λέω. Αλλά μου φερόταν πολύ ωραία. Mm-hmm. Μ' αγάπαγε αυτός, με πήγαινε σε διάφορα πράγματα, το παιδί μου αγάπαγε πολύ, δεν μας έλειπε τίποτα. Σε πρόσεχε. Ναι.
Μετά από τα 3,5 χρόνια που έχασα τον άντρα μου, από τι μου είπες ότι πέθανε ο άντρας σου? Κύρωση του ύπατος, 27 χρονών. Πολύ νέος. Μετά γνώρισα αυτό τον Νίκο. Πόσο καιρό μεσολάβησε μέχρι να γνωρίσει τον Νίκο? Δηλαδή μετά από πόσο καιρό το γνώρισες? Ένα μήνα, ας πούμε, είχαμε έτσι, με έπαιρνε από πίσω, με ακολουθούσε, μου έλεγε ότι σε θέλω, σε συμπαθώ και αυτά. Πού τον είχες γνωρίσει τον Νίκο? Σε ένα καφενείο μέσα. Άρχισε μετά από λίγο καιρό, άρχισε να με χτυπάει, να με βαράει, να χτυπάει το παιδί μου. Μια δόση κιόλας μέσα στο μπαράκι, με έσπρωξε, με πέταξε κάτω και με χτυπάει και στην κοιλιά μου. Έχω τραβήξει πάρα πολλά από αυτόν. Μου είπες ότι επί ένα μήνα εκείνος σε κυνηγούσε, σε διεκδικούσε. Εσύ δεν τον ήθελες? Τον ήθελα όχι από την αρχή, μετά από 2 χρόνια άρχισα και τον αγάπησα εγώ πολύ. Αυτός δεν με ήθελε. Μόλις έμεινα έγκυος στο παιδί, δεν με ήθελε. 2 χρόνια ήσασταν μαζί? Ναι. Μαζί, σε αυτά τα 2 χρόνια. Μαζί. Εκεί που ζούσατε μαζί. Μου φερόταν καλά. Πολύ καλά. Μετά από 3-4 χρόνια που πέρασε τώρα έκανα την ελευθερίτσα, άρχισε και μου φερόταν άσχημα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Νίκος ήταν παντρεμένος, χωρισμένος, είχε άλλη γυναίκα πριν στη ζωή του? Παντρεμένος ήταν και μου έλεγε ότι άμα θα πάρει το διαζύγιο θα παντρευόμασταν. Mm-hmm. Αλλά εκείνος άρχισε και μετά δεν ήθελε. Όσο είχατε τη σχέση, εκείνος ήταν σε διάσταση με τη γυναίκα του? Ναι. Απλώς δεν είχε βγει ακόμα το διαζύγιο? Με χτύπαγε, με έβριζε, μου έλεγε άσχημα λόγια. Γιατί σου φερόταν έτσι άσχημα? Δεν ξέρω το λόγο, γιατί μετά άρχισε και κάποια θα έχει άλλη, γιατί τον πλησίαζα, τον έκανα, μόλις γέννησα και το παιδί, ερχόταν, ήρθε, ούτε και στο νοσοκομείο πλησίασε, ούτε τίποτα. Όταν γεννούσες το παιδί δεν ήρθε? Όχι. Μόνη σου ήσουν? Μόνη μου, κανέναν δεν είχα. Για πες μου κάτι. Εσύ τον ερωτεύτηκες τον Νίκο, τον αγάπησες? Πολύ. Πολύ, και όταν έμεινα έγκυος στη Λευτερίτσα, που ήθελε να φύγει, μέχρι και ήταν στα πόδια του, έπεσα να τον παρακαλέσω, μη φεύγεις, κάτσε με το παιδί σου. Αυτός λέει, όχι, δεν σε θέλω, εγώ ήρθα να κάνω, λέει, το κέφι μου μαζί σου. Σου είπε τέτοια κουβέντα? Εγώ ήρθα να περάσω την ώρα μου, λέει. Εσύ πιστεύεις ότι άλλαξε όλη αυτή η συμπεριφορά λόγω κάποιας άλλης γυναίκας? Αυτό νομίζω. Γιατί έχει και μια γυναίκα, έτσι, με 2 παιδιά και συζύμαυτη. Και το παιδί του, το παιδί του δεν το θέλει. Τα ξένα τα μαζεύει και τα προσέχει. Μέχρι και στο χωριό του έχει δώσει δικαιώματα. Μια κοπέλα 14 χρόνων της έκανε τη δουλειά και την παράτησε. Άλλα πόσα παιδάκια έχει κάνει έτσι και τα παράτησε. Πες μου κάτι, γεννιέται η ελευθερία. Εκείνος μέχρι εκείνη την ώρα σου λέει ότι θα χωρίσει και θα παντρευτεί. Θα σε παντρευτεί. Ναι. Μετά τι αλλάζει, τι σου λέει δηλαδή? Σου λέει δεν σε παντρεύομαι? Δεν αναγνωρίζει το παιδί, το έχει αναγνωρίσει? Ναι, όχι. Δεν το έχει αναγνωρίσει όχι, το παιδί? Ούτε και το έχει αναγνωρίσει. Και στο σχολείο προβλήματα. Και στη γειτονιά μου προβλήματα. Νόθα το φωνάζουνε, μπάσταρδο το φωνάζουνε. Μέχρι το παιδί μου θέλω να το πάω σε γιατρό να δω μήπως έχει πάθει τίποτα. Μαλώνω συνέχεια με το παιδί μου. Πόσο χρονών είναι το παιδί τώρα? 13 χρονών είναι. Άρα είναι σε ηλικία που τα καταλαβαίνει όλα αυτά τα πράγματα? Πώς δεν τα καταλαβαίνει. Και τις δημιουργούν τέτοια προβλήματα στο σχολείο, στη γειτονιά? Διευθύντρια που μπορούσε να με πάρει στο γραφείο της και να μου πει, ξέρετε κάτι, το όνομα του παιδιού ποιο είναι. Να με πάρει στο γραφείο, όχι να είναι όλα τα παιδάκια μαζεμένα και να ακούνε. Μέχρι και στο σχολείο το μπάσταρδο το φωνάζουν το παιδί μου.
και δεν θέλει ούτε και στα σχολεία να πάει. Έχεις συζητήσει με την Ελευθερία, της έχεις εξηγήσει πώς ακριβώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Ούτε και η κόρη μου τον θέλει. Και ο γιος μου το ίδιο λέει, έτσι και τον εδώ λέει και έρθει και σε ενοχλήσει η μαμά, λέει θα τον σκοτώσω. Θέλεις ένα νεράκι, είσαι καλά? Θέλεις ένα νεράκι να σου φέρω? Γιατί δεν έχω πάντα τα προβλήματα. Έλα, πάρε ένα χαρτομαδιλάκι τουλάχιστον. Ούτε να τον δούνε τα μάτια μου θέλω. Το μόνο που ήθελα να αναγνωρίσει το παιδί μου. Καλά, αυτό τι σου λέει? Ματούλα, τι σου λέει αυτός? Δεν το αναγνωρίζω. Δεν είναι δικό μου. Αυτό ξέρει και λέει. Δεν είναι δικό μου, δεν το θέλω. Δηλαδή λέει ότι έχει κάνει μαλάντρα. Αυτό θέλει να πει. Και μέσα στο μπαράκι που ήμασταν, λέει, στο καφενείο που είχαμε, ας πούμε, με ένα νέο από εδώ μέσα, λέει, το έκανες και το φορτώνεις, λέει, τώρα σε μένα. Ούτε στο νοσοκομείο ήρθε, γιατί οι γιατροί που ήρθε στο νοσοκομείο λέγανε να του πάρουν αίμα. Η κουμπάρα μου που το βάφτισε του λέει, έλα να πάμε, αφού είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν είναι δικό σου το παιδί, πάμε στο νοσοκομείο, λέει, να του πάρουμε αίμα. Και λέει αυτός, όχι, και εξαφανίστηκε. 2 μήνες, 3, μέχρι δικηγόρους είχα βάλει. Οι αδερφές μου εναντίον μου, όλος ο κόσμος εναντίον μου είναι. Οι αδερφές σου γιατί είναι εναντίον σου? Με βρίζουν όλοι. Οι αδερφές σου γιατί είναι εναντίον σου? Για το θέμα αυτό που είναι, το λένε ότι είναι νόθο. Οι αδερφές σου λένε τέτοιο πράγμα? Είναι δυνατόν η δική σου οικογένεια να τα λέει αυτά? Δεν με θέλει κανένας. Έχω φτάσει στο σημείο να πάω να πέσω να σκοτωθώ. Να σου πω, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Δεν κάνει να τα λες αυτά τα πράγματα γιατί έχεις 2 παιδάκια. Δεν με λυπάται κανένας γιατί βοήθεια γύρεψα για τα παιδιά μου. Δεν γυρεύω για την πάρτη μου. Από τους δικούς σου, πες μου λιγάκι οι δικοί σου τι κάνουν για όλα αυτά. Τι σου λένε, σου στέκονται καθόλου? Μου είπες ότι οι αδερφές σου κατηγορούν το παιδί. Μπορείς να μου πεις γιατί? Γιατί, σας λέω, γιατί επειδή το γεννήθηκε νόθο. Δεν έχει τον πατέρα του. Εσύ δεν έχεις καλή σχέση με τα αδέρφια σου, με τους γονείς σου? Όχι, από μικρή με έχουν στην λούφα. Γιατί? Μέχρι με καίγανε, μέχρι... Τι δεν μου κάνανε. Από μωρό. Τι εννοείς σε καίγανε, βρε μάτια μου? Έχω μεγάλη καΐλα στη ζωή μου. Τι εννοείς σε καίγανε, σου φέρονταν άσχημα, σε χτυπούσαν? Η μάνα μου και ο πατέρας μου. Μέσα στα σχολεία τα ορφανοτροφία μεγάλωσα κι εγώ. Κι αυτά που έπαθα εγώ δεν θέλω και τα παιδάκια μου. Είχαν χωρίσει δική σου? Όχι. Γιατί μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο? Γιατί ο πατέρας μου πέθανε νέος και η μάνα μου με έκλεισε στο ορφανοτροφείο. Έχουν τραβήξει πολλά. Έμεινες κοντά τους μέχρι το 29 σου? Ξύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ με κοπάναγε. Ποιος, η μητέρα σου? Ο Νίκος. Να σου πω κάτι, με τη μητέρα σου και τον πατέρα σου και την οικογένειά σου έζησες μέχρι τα 29 σου. Μπορείς να μου πεις πώς ήταν αυτά τα χρόνια? Μαύρα και άραχνα ήταν. Τι ήταν, χρόνια καλά πέρασα μέσα σε ένα ορφανοτροφείο, απ' τ' άλλο πήγαινα. Το ίδιο και τα αδέρφια σου? Οι 5 μέσα εκεί μεγαλώσαμε. Η μία την είχε μιστάξει και μη βρέξει η μάνα μου, την τελευταία. Εκείνη της είχε προτίμηση φαίνεται. Έχω τραβήξει πάρα πολλά. Τι εννοείς όταν μου έλεγες ότι σε έκαψε? Με έκαιγαν με τα τσιγάρα.
Όταν ήσουν μικρή. Μέχρι πόσο χρονών κάθισες στο ορφανοτροφείο? Μέχρι που γνώρισα τον άντρα μου. Εκεί ήταν, δούλευε εκείνος και ένας γαμπρός μου τον ήξερε και μου έκανε το συνοικέσιο και παντρευτήκαμε. Με τα υπόλοιπα αδέρφια σου έχεις καλή σχέση? Με καμία. Γιατί είστε τόσο διχασμένες αφού έχετε περάσει τα ίδια πράγματα? Δεν ξέρω. Έχει γίνει τίποτα, έχετε τσακωθεί? Μόνο γι' αυτό το θέμα είναι. Και κατηγορούν εσένα γι' αυτό? Τώρα εσύ δεν έχεις κανέναν άνθρωπο να σε στηρίξει? Δεν έχω κανέναν. Θες να μου πεις πόσο καιρό είσαι χώρια με τον άντρα σου? 3 χρόνια. Με τον Νίκο, έτσι, ναι. Γιατί με αυτόν δεν είχες παντρευτεί και τον λέω άντρα σου. Με τον Νίκο είστε χώρια 3 χρόνια. Όταν χωρίσατε, τι σου είπε? Πώς σου είπε και έφυγε δηλαδή, τι σου είπε όταν έφυγε? Σας είπα, έκανα το παιδί. Ναι. Και γέννησα στο νοσοκομείο και από εκείνη την ώρα που γέννησα, μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε στα καράβια. Α, δεν ήσουν εσύ εκεί όταν έφυγε? Όχι. Γύρισες λοιπόν πίσω και δεν τον βρήκες? Από τότε χάνεις τα ίχνη του? Μετά από λίγο καιρό ξανά ήρθε από τα καράβια, ήρθε σπίτι μου. Ναι. Και μου λέει να τα ξαναφτιάξουμε. Εγώ εντωμεταξύ αυτός ήρθε για άλλο σκοπό, για να κάνει πάλι την πράξη και να ξαναφύγει. Και τον παρακάλαγα, του λέω κάτσε, μη φεύγεις, το παιδί μας. Το ένα το άλλο έπεσε στα πόδια, τον παρακάλαγα, τον νικέτευα, εκείνος, όχι, θα φύγω. Δεν σε θέλω, μου λέγε. Και όσο τον είχα αγαπήσει, κόντευα να, μέσα στα νοσοκομεία να καταλήξω. Μέχρι που μου ήρθε να τον σκοτώσω κιόλας, από την απελπισία μου. Από τότε που έφυγε για τελευταία φορά, τον έχεις ξαναδεί? Όχι. Τον βλέπω που και που. Το παιδί μου βλέπει, όχι εμένα. Πώς το βλέπει το παιδί σου? Στον δρόμο που πάει έτσι για το σχολείο που γυρνάει και έρχεται και το βλέπει στον δρόμο, έλα να σου πω εσένα. Στη γειτονιά σου. Μεταξύ του έχω μιλήσει εγώ του παιδιού μου. Του λέω πρόσεχε το ένα το άλλο. Και την ευλέπει στον δρόμο και τη βρίζει την κόρη μου. Γιατί το κάνει αυτό, εσύ γιατί νομίζεις? Καταρχήν μένετε κοντά. Όχι, αυτός κάπου στον Πειραιά μένει. Καλά, πώς ακριβώς... βρίσκει το παιδί στον δρόμο? Δουλεύει. Έρχεται σκόπιμα να τη βρει δηλαδή? Όχι, έχει τυχαία. Δουλεύει σαν ψαράς ας πούμε. Τυχαία και λοιπόν τη συναντάει. Το βλέπει τυχαία το παιδί μου και αρχίζει. Τι και το βρίζει. Κάποια μέρα θα σε πάρω. Και πρώτα απ' όλα δεν είναι και στο όνομά του το παιδί μου. Είναι στο όνομα του πατέρα μου γραμμένο. Του λέω, κάνε κανένα αστείο να μου το πειράξει το παιδί, θα σε σφάξω, του λέω. Πόσο καιρό γίνονται αυτές τις ιστορίες, δηλαδή πόσο καιρό βρίσκει την κόρη σου και της μιλάει έτσι? Τώρα, συνέχεια τώρα με το που πάει στο σχολείο το παιδί μου. Κάθε όποτε θα τη δει. Κάνα 3-4 μέρες. Προσπάθησε να... Εσύ μπορείς να τον βρεις κάπου, δηλαδή έχεις κάποιο τηλέφωνο να πας να τον βρεις? Ξέρεις που θα πας να τον βρεις? Έχει την του αδερφού του τη γυναίκα. Τον πήρες εκεί ένα τηλέφωνο? Από εκεί θα πάω να τον βρω. Δεν τον έχεις κάνει ακόμα, δηλαδή τον έχεις πάρει ένα τηλέφωνο να πας να το βρεις και να του πεις τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις στο παιδί μας και θα έπρεπε να ντρέπεσαι? Του μιλάνε τα αδέρφια του και αυτός λέει όχι, όχι, όχι. Και εγώ του έχω μιλήσει. Έλα στο παιδί, βοήθησε τουλάχιστον το παιδί, όχι εμένα, λέω. Βγάλ του καν τίποτα να το ταΐσω. Εγώ δεν σου λέω. Το παιδί μου ψωμί δεν είχε να φάει. Ματουλά, να σου πω κάτι. Εγώ δεν σου λέω να πας να τον παρακαλέσεις να γυρίσεις πίσω. Γιατί είναι φανερό ότι δεν θέλει. Τίποτα. Με τίποτα. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που θεωρώ εγώ απαράδεκτο, είναι να πετυχαίνει το παιδί στον δρόμο και να του μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αυτό το είναι ντροπή του. Σας λέω, το βρίζω. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το παιδί μου και έρχεται και μου τα λέει. Πήγες να τον πιάσεις λοιπόν και να του απαγορεύσεις να ξαναμιλήσει ή να ξαναφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο στο παιδί σου? Το είπα. Και τι σου είπε? Να μου κάνεις τη χάρη, λέει.
Και κάποια μέρα λέει θα βάλω κάποιον και θα στο πάρει το παιδί, λέω. Κάνε κανένα αστείο, του λέω. Εσύ γιατί νομίζω ότι το κάνει αυτό? Δηλαδή γιατί νομίζω ότι πάει και πιάνει το παιδί αυτό? Για φοβέρα, για να το φοβερίζει. Για ποιο λόγο? Γιατί άλλο πράγμα. Αφού δεν έχετε σχέσεις πια. Το λόγο τον ξέρει αυτός, εγώ που να ξέρω γιατί το κάνει. Από φοβέρα, από εκδίκηση. Και εγώ δεν ξέρω, τι να σας πω. Πόσο καιρό έχετε να συνεννοηθείτε με τον Νίκο για το παιδί? Δηλαδή να έρθει να σου πει, ξέρω εγώ, αν ζείτε ή αν πεθαίνετε. Ποτέ, δεν μου μιλάει καθόλου εμένα. Και στον δρόμο που με βλέπει, σας λέω, μας βρίζει. Αυτός έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του τώρα? Έχει μία εκεί πέρα, μία και συζύμει και έχει δύο παιδιά, αυτό δεν σας είπα. Mm-hmm. Τα ξένα τα κοιτάει, το δικό του το παιδί που το γέννησε δεν το κοιτάει. Και άλλα πόσα έχει κάνει και άλλα πόσα έχει πουλήσει από τον κόσμο που τα έχω ακούσει. Εγώ δεν τα ξέρω. Φιλιώτη Λιακού, ρεπόρτερ της εκπομπής. Θέλω να μου πεις 5 πράγματα για όλη αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είχα ακούσει ότι έχετε ψάξει αυτή την υπόθεση εδώ και 3 εβδομάδες. Ναι. Είναι πολύς ο καιρός. Θες να μου πεις λιγάκι 5 πράγματα? Ναι. Έχω μιλήσει με την Ματούλα αλλά και με την Ελευθερία. Η Ελευθερία είναι σε αθλία, αν μπορώ να πω, ψυχολογική κατάσταση. Και σήμερα το πρωί που πήγα στο σπίτι της, δεν είχε πάει σχολείο γιατί δεν ήθελε να αντικρίσει τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, τους φίλους της. Την κοροϊδεύουν, από όσο μου λέει, και δεν ήθελε να πάει. Είχε κάποιο άγχος, κάποιους πονοκεφάλους και άγχος πόνο στο στομάχι που δεν της επέτρεπε σήμερα να πάει σχολείο. Όσον αφορά τώρα τη γειτονιά, τα ίδια πράγματα. Έτυχε άλλη μια φορά να βγω από το σπίτι της Ματούλας με την ίδια τη Ματούλα και συζητάγαμε και μάλιστα συγκεκριμένα ο κουμπάρος της, έτσι Ματούλα. Της μίλησε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Και όταν τη ρώτησα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί μου λέει το παιδί μου είναι νόθο, γι' αυτό. Δηλαδή, τι της είπε? Βγαίναμε έξω με την Ματούλα, έξω από την πολυκατοικία και εκείνος ο κύριος έμπαινε και γυρνάει και της λέει: ρε Ματούλα, άντε βγες, λέει, έξω επιτέλους. Ξέρω εγώ, μην είσαι με στη μέση, σε πολύ άσχημο τόνο. Αυτή τη στιγμή έρχεται κανείς σπίτι σου? Όχι. Κανένας? Και το θέμα γιατί είναι λίγο το σπίτι μου βρώμικο, εφόσον δεν έχω να φάω το σπίτι, θα κοιτάξω. Γι' αυτό θέλω κάτι να κάνω με τα παιδιά μου, να μπορέσω να τα μεγαλώσω σωστά. Να σου πω κάτι, δεν θέλω να κλαις άλλο. Δεν θέλω να κλαις, γιατί εδώ προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνεις. Όχι τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μη στεναχωριέσαι τόσο πολύ και προσπάθησε να δεις λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Σου συμβαίνουν όλα αυτά που σου συμβαίνουν και σε έχουν πονέσει. Και το νιώθω απόλυτα, να το ξέρεις αυτό. Ξύλο. Ας προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε. Το πολύ το ξύλο με έχουν χαζέψει. Από το ξύλο που έτρωγα έχουν πάθει τα νεύρα μου. Και εγώ και το παιδί μου. Να σου πω κάτι. Θες να μου εξηγήσεις λίγο? Άκουσα με λίγο. Έχω τις στιγμές που η μικρή μου μιλάει έτσι άσχημα και μετά έρχεται και με αγκαλιάζει και μου λέει «Μαμά, δεν το θέλω. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου αυτά που ακούω και μου κάνει. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Δεν θέλω να σου μιλάω άσχημα». Θέλεις να μου πεις λιγάκι, από τη στιγμή που έφυγε ο Νίκος και μετά, τι λύσεις προσπάθησες να βρεις άμεσα, δηλαδή την ώρα που φεύγει? Και εκεί δημιουργείται ένας πανικός, έτσι δεν είναι? Γιατί φεύγει? Στα πόδια του, του λέω, γιατί φεύγεις, τι σου έκανα? Από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι, εσύ, τι σκέφτηκες να κάνεις? Δηλαδή, ποιος ήταν ο δρόμος που είχες χαράξει για τη μετέπειτα ζωή σου και που τώρα όλα σου έχουν πάει στραβά? Γιατί αυτό βλέπω. Δηλαδή, έχεις μείνει εντελώς μόνη σου. Φερρυπίν, με τα αδέρφια σου και την οικογένειά σου, μέχρι να χωρίσεις με αυτόν, είχες σχέσεις? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν τον θέλανε αυτόν και οι αδερφές μου. Γιατί δεν τον ήθελαν? Θα περάσεις άσχημα, Ματούλα μου. Το λέγανε, αλλά εγώ τον είχα αγαπήσει τόσο πολύ που δεν πίστευα κανέναν. Κανέναν δεν πίστευα. Ούτε τα αδέρφια μου, ούτε τους γειτόνους, ούτε τίποτα. Πότε έπαψες να μιλάς με τις αδερφές σου για αυτά τα ζητήματα? Από τότε με το παιδί που γέννησα.
Α, από τη στιγμή λοιπόν που γεννάς το παιδί, οι αδερφές σου λένε, εμείς τα είπαμε, τώρα φεύγουμε. Κάπως έτσι. Σε τι είχες υπολογίσει ότι το χωρισμό σου, μετά το χωρισμό σου με τον Νίκο. Δηλαδή, πού υπολόγιζες ότι θα στηριχτείς. Υπολόγιζα να στηριχτώ, να δουλέψω. Μόνο στα δικά σου χέρια υπολόγιζες. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος. Μόνη μου, ό,τι μπορούσα να κάνω μόνη μου. Για τα παιδιά μου περισσότερο. Αλλά είχα έτσι σκάλες που καθάριζα, αλλά μετά με διώξανε γιατί πήραν τα συνεργεία και έμεινα και χωρίς δουλειά μετά. Και αυτό που να που πάω εδώ σε κάτι γριούλες, κάτι να τους φουγκαρίσω, κάτι να πάρω μια δεκάρα να πάω να μαγειρέψω να φάνε τα παιδιά μου. Βασίλης Κουζέλης, θέλω να μου πεις, νομίζω ότι έχεις επικοινωνήσει με τον Νίκο. Έτσι δεν είναι. Επικοινωνήσει με τον Νίκο το Χαΐνη, ο οποίος δεν έδωσε σημασία για την εκπομπή. Είπε δεν με ενδιαφέρει και άφησε να εννοηθεί ότι θα κάνει κακό στη Ματούλα. Και αυτό είναι που είναι σημαντικό, το ότι κάνει κακό σε έναν άνθρωπο στον οποίο έχει κάνει ήδη πάρα πολύ κακό και θέλει να το συνεχίσει. Δηλαδή είπε ότι αν η Ματούλα πει τις αλήθειες για αυτόν, το τι έχει κάνει, ότι θα της κάνει κι άλλο κακό. Την απείλησε? Στην ίδια τη Ματούλα το είπε, δηλαδή Ματούλα εσένα το έχει πει αυτό ο Νίκος. Έχετε βρεθεί εν ώψη αυτής της εκπομπής? Όχι. Μιλήσατε? Όχι. Καθόλου. Δεν άρα την απείλησε είπε εσένα, σε, είπε σε εμάς ναι ότι αν η Ματούλα βγει και πει αυτά που θα πει για μένα, δηλαδή την αλήθεια, εγώ θα της κάνω κακό. Μάλιστα. Όσον αφορά όλη την υπόλοιπη υπόθεση, γιατί φαντάζομαι ότι θα του έκανες κάποιες ερωτήσεις. Είχε να μας δώσει κάποια απάντηση? Όχι, τίποτα. Το μόνο που είπε είναι ότι δεν με ενδιαφέρει το αν θα γίνει εκπομπή και το ότι θα πει. Απλά το αν θα πει τις αλήθειες για μένα, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ματούλα, πες μου τι χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή εσύ. Αυτή τη στιγμή δουλειά θέλω. Δουλειά για να κοιτάξω τα παιδιά μου. Το άλλο στο παιδάκι μαζί σου μένει, έτσι δεν είναι? Αυτό δουλεύει, αλλά... Πόσο χρονών είναι τώρα? 25 χρονών. Α, είναι μεγάλο το άλλο παιδί. Είναι 25 μεγάλο, χρονών. Αλλά δεν... Και αυτό σαν σερβιτόρος δουλεύει στο Κολωνάκι. Που... Τι να μου προσφέρει κι αυτό. Ύστερα έχει και κάτι γραμμάτια. Είχε μια μηχανή και πληρώνει τώρα τη μηχανή. Θα ήθελα πολύ γιατί να μας τράκαρε και πληρώνεις. Ένα λεπτάκι, Ματούλα μου. Θα ήθελα πάρα πολύ τον κύριο Χαμπεσέ, τον ψυχολόγο μας, να μας πει δύο κουβέντες. Να σας... Έχετε απευθυνθεί σε κάποια δημόσια υπηρεσία, κάποια αρχή για να σας βοηθήσει στην πρόνοια? Είχα πάει στην πρόνοια. Η πρόνοια έκανε την αρχή να με βοηθήσει, αλλά μετά τα παρατήσαν. Δηλαδή μου δώσαν τώρα, βγάζανε 15.000 για παλιά. Αλλά μετά λέω με 15.000 πώς θα ζήσω εγώ. Και μετά μου δώσανε ένα σπίτι και μένω. Τώρα αυτό το σπίτι που μένω μου το έδωσε το Υπουργείο. Μάλιστα. Άρα είχατε κάποια βοήθεια σε σχέση με τη στέγη. Έχετε απευθυνθεί κάπου αλλού στο θέμα της δουλειάς? Η ενορία σας έχει στηρίξει? Ο παπάς που είναι εκεί. Ναι, της ενορίας. Καταρχάς του έχετε ζητήσει κάποια βοήθεια? Έχω ζητήσει και μου λέει σε νέα να πάω να δουλέψεις. Του έχετε δείξει ότι προσπαθείτε να πάτε να εργαστείτε κάπου? Το έχω δείξει. Το ξέρει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, με την κόρη σας μάλλον, η σχέση σας πρέπει να είναι καλά και η μία θα στηρίζεται ουσιαστικά στην άλλη. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Θα πρέπει από εδώ και πέρα πλέον να αρχίσετε σιγά σιγά να βγάζετε και το παιδί από αυτό το δύσκολο, από το τέλμα μάλλον που έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτή την τραυματική εμπειρία που έχει παρουσιαστεί μέσα στην οικογένεια. Και λέω για το παιδί, γιατί το παιδί μεγαλώνει να μην έχει όλα τα αρνητικά μηνύματα. Θα έχει πολλά αρνητικά βιώματα, μηνύματα, αλλά όσο είναι το δυνατόν και όσο μπορείτε λιγότερα. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση σας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και εσείς να κοιτάξετε πλέον κάπου να απασχοληθείτε, ούτως ώστε και στο μεγάλο στο γιο σας, που θέλει και αυτός να δημιουργήσει τη δικιά του τη ζωή, έχει κάποιους στόχους στο παιδί, να μην του είναι καταλυτικά και δύσκολα τα πράγματα και να μην του μεταφέρεται και το αίσθημα της ενοχής για κάποια πράγματα.
Και σίγουρα ο ίδιος καταλαβαίνει και θα βοηθάει όσο μπορεί, πιστεύω τουλάχιστον. Όχι, που και που την μικρή τη βοηθάει. Δεν έχω... Αν έχει το παιδί. Mm-hmm. Αν έχει, της δίνει. Mm-hmm. Πάρε για το σχολείο, πάρε για να πάρεις είναι σημαντικό, παγωτό, ναι. Πάρε, δεν του στερεί. Mm-hmm. Πλέον ο μπαμπάς πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ο ίδιος. Ας ελπίσουμε αυτή η εκπομπή ότι θα τον κάνει να δακρύσει λίγο. Για το ίδιο το παιδί να ευαισθητοποιηθεί πρώτα απ' όλα. Και από εκεί και πέρα η γειτονιά, ο κοινωνικός περίγυρος, οι συγγενείς, ας αφήσουν λίγο την καρδιά τους πιο ελεύθερη. Ας αγαπήσουν πραγματικά. Γιατί ορισμένοι θέλουν να σώσουν τον κόσμο, αλλά δεν ξεκινάνε από το διπλανό τους. Που είναι, ας ξεκινήσουν από το διπλανό τους και μακροπρόθεσμα ας σώσουν τον υπόλοιπο τον κόσμο. Ας ανοίξουν τα αυτιά τους, τα μάτια τους, να δουν λίγο, να σας βοηθήσουν. Με την έννοια, όχι να σας λυπηθούν, όχι να σας βοηθήσουν πραγματικά. Να επιτευχθεί κάποιος στόχος σας. Γιατί και οι ίδιοι σίγουρα κάπου έχουν βοηθηθεί από κάποιους άλλους. Έτσι. Και πρέπει να σας πω, κύριε Χαμπεσή, ότι εγώ αυτό που πιστεύω ότι πραγματικά λείπει αυτή τη στιγμή από τη Ματούλα. Ναι, έχει τα προβλήματα τα οικονομικά. Ναι, είναι μόνη της. Ναι, έχει περάσει μια ζωή κόλαση από ό,τι μας λέει. Mm. Αλλά εγώ, πέρα από το γεγονός ότι φωνάζει και λέει δουλειά, θέλω δουλειά, και αυτό είναι δείγμα υγείας και είναι και έντιμο, θεωρώ ότι έχει πέσει τόσο πολύ σε κατάθλιψη, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω εγώ αυτόν τον όρο, είναι ψυχολογικά ένα ράκος και δεν ξέρω αν μπορεί να βρει τα κίνητρα για να ξανααντιμετωπίσει τη ζωή. Έχει δύναμη, βγάζει, στηρίζεται τόσο καιρό, έχει ελπίδες. Δηλαδή η ελπίδα δεν έχει σβήσει μέσα της. Το μια νέα αρχή εδώ αξίζει να ακουστεί σε αυτή τη γυναίκα. Ότι έχει τη θέληση, θέλει και κάποια βοήθεια. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Θέλει κάποια βοήθεια. Να σε ρωτήσω. Ας βρεθεί αυτή η βοήθεια. Θα έρθει αυτή η βοήθεια. Αλλά είναι τόσα, έχουν συσσωρευτεί τα προβλήματα, αλλά βγάζει δύναμη. Συμφωνώ απολύτως. Ματούλα, να σε ρωτήσω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι ξεπερνάς όλο αυτό το πρόβλημα το οικονομικό και καταφέρνεις να, πώς να σου πω, να ορθοποδήσεις. Εσύ και η οικογένειά σου. Θα σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου με κάποιον άλλον άνθρωπο. Σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου με κάποιον άλλον άνθρωπο? Όχι. Γιατί? Γιατί έχει κρυώσει η ψυχή μου. Έχω την εντύπωση ότι θα τραβήξω κι άλλα. Να σου πω κάτι, δεν πρέπει να φοβάσαι τη ζωή. Τη ζωή πρέπει να τη διεκδικείς. Γιατί αυτό που τράβηξα δεν θέλω να το τραβήξω. Ματούλα μου. Το ξύλο, τις βρισιές που μου δίνε και όλα αυτά μου έχουν κρυώσει την ψυχή και σκέφτομαι ότι κι άλλον να βρω, τα ίδια θα τραβήξω. Θέλεις να σου πω κάτι? Σε όλη αυτή την εκπομπή είσαι πολύ πικραμένη, κλαίς συνέχεια. Εγώ αυτό που έχω να σου πω και το θεωρώ πολύ σημαντικό και θα σε βοηθήσει πραγματικά είναι να προσπαθήσεις να γίνεις λίγο πιο αισιόδοξη. Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχεις περάσει. Άκουσε με. Μόνο μέσα σου και στα μάτια των παιδιών σου. Αλλού δεν μπορείς να το βρεις. Αν δεν στηρίξεις εσύ τη Ματούλα και τα παιδιά σου και αλληλοκαλυφθείτε μεταξύ σας, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να βρεις άλλον άνθρωπο που να σε βοηθήσει ουσιαστικά. Ναι, θα βοηθηθείς. Μπορεί κάποιος να σου δώσει δουλειά. Μπορεί κάποιος να σε φροντίσει να σου φέρει πέντε πράγματα, λίγο γάλα. Αλλά αποκλείεται την ψυχική σου ηρεμία και την ηρεμία των παιδιών σου να την αποκτήσεις μέσω τρίτων. Αυτό πρέπει να το κάνεις εσύ. Εσύ είσαι ο πυρήνας αυτής της οικογένειας. Εσύ είσαι αυτή που στηρίζει τα παιδιά σου. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναβρεις τη δύναμη. Δεν θεωρώ σωστό το γεγονός ότι λες δεν θες να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, γιατί τη ζωή τη διεκδικείς. Έχεις περάσει πολλά πράγματα. Πρέπει να τα απεξέλθεις. Να τα απεξέλθεις, γιατί πάνω απ' όλα είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Και καλοί άνθρωποι δεν χάνονται. Πρέπει λοιπόν να βρεις τη δύναμη, να στηρίξεις τον εαυτό σου και να πεις ότι θα τα καταφέρω. Και με λίγη θέληση θα πάνε όλα καλά. Αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεις τη ζωή έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να λες δεν ξαναφτιάχνω τη ζωή μου με άλλο άντρα, επειδή ο προηγούμενος μου βγήκε κακός. Να σου το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μας καταλάβουν, μπορούν να μας εκτιμήσουν, να μας σεβαστούν, αρκεί να τους βρούμε. Θα δεχτούν όμως να αγαπήσουν τα παιδιά μου όπως τα αγαπάω? Μα αυτό θα το επιλέξεις εσύ, θα το κρίνεις εσύ. Αποκλείεται να βρεθείς πάλι σε μια κατάσταση που θα πρέπει να παντρευτείς έναν άνθρωπο για να φύγεις από τη μάνα και τον πατέρα.
Αποκλείται να βρεθεί σε μια κατάσταση που θα πάρει κάποιον και από απειρία. Δεν θα καταλάβει τι άνθρωπο είναι και θα συμβούν όλα αυτά τα κακά πράγματα που σου συνέβησαν. Ναι, δείχνουν όλοι καλοί. Έτσι, αλλά τώρα έχει εμπειρία. Τώρα έχει εμπειρία, ματούλα μου. Έχει περάσει τόσα πολλά. Έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή σου που εγώ τα αποκλείω. Αρχή με είχε όπα-όπα μετά που πέρασε ο καιρό. Να το και το ξύλο. Όταν λες είχε όπα-όπα, μπορείς να μου δώσεις μια εικόνα. Θέλω να δω την αντίθεση. Με διασκέδαζε. Πήγαινε από εδώ, με πήγαινε από εκεί. Εσύ τι πίστευες για αυτόν τον άνθρωπο, πώς θα μου τον χαρακτήριζες εκείνη την εποχή? Ότι ήταν καλός και ότι μ' αγάπαγε. Έτσι τον χαρακτήριζα. Αλλά εκείνος δεν με είχε. Εγώ μέχρι και στο θάνατο είχα φτάσει για αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύεις ότι έχει κάνει κάποιο λάθος που να τον οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά? Δεν το ξέρω, εκείνος το ξέρει. Εσύ τι νομίζεις? Θυμάσαι κάποια στιγμή δηλαδή που παραδέχτηκες ότι έσφαλες και ότι ίσως αυτό ήταν τόσο σημαντικό, τόσο καταλυτικό, που να σας οδήγησε εκεί που σας οδήγησε? Αν και δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λάθος κάποιου μπορεί να οδηγήσει στον όλεθρο, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να φταίνε και οι δύο. Ή τουλάχιστον ο ένας να έχει τα περισσότερα φορτία. Δεν θέλω παντριές, δεν θέλω όταν. Πέρασε ο καιρός. Εγώ λέει θέλω να περνάω τον καιρό μου μαζί σου. Στο ομολόγησε αυτό έτσι ψυχρά? Όταν πριν από λίγο καιρό σου έλεγε ότι θέλει να σε παντρευτεί, ότι θα πάρει διαζύγιο. Μετά άλλαξε η γνώμη του. Άλλαξε γιατί είχε βρει άλλη. Είχε βρει την άλλη που είχε τα δύο παιδιά και κοίταγε τα ξένα και το δικό μου το απαράτησε. Γι' αυτό είσαι σίγουρη? Ξέρεις δηλαδή απόλυτα ότι τότε φτιάξε τη σχέση με την άλλη? Το ξέρω αφού το είχα ακούσει. Από πού το άκουσες? Από τον ίδιο. Στο είπε εκείνος? Προσωπικά στα αυτιά μου όχι, τ' άκουσα από το τηλέφωνο. Την πήρε τηλέφωνο. Και σήκωσες την άλλη συσκευή. Άσα την αφήσω αυτήν και θα έρθω μαζί σου, λέει. Που έχει τα δύο παιδιά. Άκουσες αυτή τη συνομιλία? Και εσύ τι έκανες τότε, βρε ματούλα μου? Τι να κάνω. Λέω θα κάτσω με τα παιδιά μου και αν θέλει να φύγει, ας φύγει. Τι να του κάνω? Με το ζόρι που παρακάλεσα, τι άλλο να κάνω? Εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο είναι κλειδί για σένα. Γιατί αν μπορούσες να στηριχτείς στα δικά σου πόδια, στα δικά σου χέρια, στις δικές σου δυνάμεις, αν μπορούσες να στηρίξεις και την οικογένειά σου από μόνη σου, τότε ακόμα και αν συνέβαινε αυτό με τον Νίκο, ναι μεν θα σε πλήγωνε, γιατί από ό,τι μου είπες τον ερωτεύτηκες, αλλά τουλάχιστον δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή είναι αυτό που είπε ο κύριος Καμπεσής. Έχουν συγκεντρωθεί πολλά προβλήματα. Άκουγα το όνομα Νίκος και τρέχαν τα δάκρυα. Τόσο παθολογική αγάπη του είχα. Έφευγε στα καράβια και ερχόταν και έπεφτα πάνω του. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι ήταν αυτό που αγαπούσες στον Νίκο? Ποια ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία σε κάνανε να τον ερωτεύεσαι? Δεν ξέρω. Σαν Θεό μου νόμιζα. Τον έβλεπα σαν Θεό μου. Έτσι, ότι ήταν όμορφος, ήταν όμορφος. Μέχρι που έλεγε δεν έχει τα μάτια μου, γι' αυτό και δεν είναι παιδί μου. Δηλαδή επειδή δεν ταιριάζει ένας άνθρωπος, θα πει δεν είναι παιδί του. Αν είχε τα μάτια μου θα το βοήθαγα, λέει. Τώρα δεν έχει τα μάτια μου, δεν είναι παιδί μου, λέει. Αλλά δεν δέχτηκε, δέχτηκε να κάνει την εξέταση αυτή. Δεν δέχτηκε. Ποια ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβες ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά του? Γιατί πήγαινα κοντά του και με απόφευγε. Άσε με τώρα. Άσε δεν με ήθελε τώρα να έχετε επαφές? Σχέσεις δεν ήθελε να έχετε? Όχι. Απλώς ήθελε να περνάει τον καιρό του μαζί μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου είπα και πριν. Δηλαδή, ότι στόχος σου από εδώ και στο εξής, και αυτή είναι η δική μου άποψη, και το εκτιμώ αυτό από όλα αυτά που έχω ακούσει, που μου τα έχεις πει και τα νιώθω απόλυτα, στόχος σου πρέπει να είναι να στηριχτείς τα δικά σου χέρια, να μπορείς να δουλέψεις, να μπορείς να φροντίσεις. Είναι από την Ξάνθη και είναι ικανός να μου κάνει κακό. Τον φοβάσαι? Πολύ. Μπορεί να έρθει στο σπίτι μου από κάτω και να με φωνάζει και να με βρίζει. Σου έχει απειλήσει ποτέ τη ζωή σου? Αμέ, πολλές φορές. Θα σκοτώσω τα παιδιά, θα σου πάρω τα παιδιά, δεν είσαι ικανή να τα μεγαλώσεις και πολλά άλλα.
Μέχρι που ερχόταν και μου σπάζε τα τζάμια από το σπίτι μου. Γιατί τις έκανε αυτές τις ιστορίες, αφού είχε φύγει από το σπίτι. Τι σου ζητάει αυτός ο άνθρωπος κάθε φορά που έρχεται να σε βρει. Τι θέλει από σένα. Θέλει να με εκδικείται. Χαίρεται που με βλέπει να μην έχω να περάσω κι εγώ και τα παιδιά μου. Εκδικείται με αυτόν τον τρόπο. Εκδίκηση ο άνθρωπος. Εκδικείται, χαίρεται που με βλέπει έτσι. Γιατί, ξέρεις πώς μου ακούγεται αυτό, σαν να σε μισεί. Ναι. Το ξέρω ότι είναι βαριά κουβέντα αυτή που λέω, αλλά όταν μου λες ότι σε εκδικείται, είναι σαν να σε μισεί. Αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι έχει συμβεί αυτό, βρε ματούλα μου. Εξήγησέ μου. 3 χρόνια δεν ήσουν μαζί του. Όλο αυτό τον καιρό δεν κατάλαβες. Δεν είδες γιατί άλλαξε η συμπεριφορά του. Εντάξει, μπορεί να βρει και μια άλλη γυναίκα. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να σε καταστρέψει. Αυτό είναι λόγος για να φύγει. Να σε αφήσει. Ούτε είναι λόγος για να μην αναγνωρίσει το παιδί, ούτε είναι λόγος για να θέλει να σε εκδικηθεί, ούτε είναι λόγος για να σε μισεί. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο φεύγει, σε αφήνει, αλλά δεν πάβει να είστε γονείς. Γιατί τόσο μίσος. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω το γιατί τόσο μίσος. Πού να το ξέρω εγώ. Εγώ κακό δεν του είχα κάνει ποτέ. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος απέναντί του. Μου με απαράτησε και έφυγε. Αυτό ήταν δικό του λάθος. Το δικό σου λάθος θέλω να πεις. Το δικό μου λάθος ήταν που τον αγάπησε. Αυτό ήταν. Και πήγα και μπλέκτηκα μαζί και έκανα και το παιδί. Δεν το βαρυγκωμώ το παιδί μου να είναι. Το ξέρω, το ξέρω. Και δεν σε παρεξηγεί κανείς εδώ. Άλλη μόνο. Αλλά μου έκανε μεγάλο κακό στη ζωή μου. Που κι εγώ είπα. Γεννήθηκα, είχα τα προβλήματα της οικογένειάς μου. Λέω τώρα περάσαν αυτά να ζήσω μια ζωή ήσυχη και χαρούμενη. Άλλα προβλήματα από την οικογένεια. Πρέπει να σου πω ότι την προηγούμενη φορά που είχες έρθει εδώ στο γραφείο και σε συνάντησα για πολύ λίγο, για 3 λεπτά, σε είδα μαζί με την κόρη σου και σε είδα πολύ αγαπημένα. Σας είδα πολύ αγαπημένας. Σε έχεις αδυναμία. Παιδί μου. Βέβαια. Η σχέση σου με τα παιδιά σου είναι καλή. Και με το γιο μου και με την κόρη μου. Καλά τα πάμε. Το μόνο που το παιδί μου δεν έχει να με βοηθήσει. Στο οικονομικό. Αλλά στα άλλα θέματα είμαστε μια χαρά. Και με το γιο μου και με την κόρη μου. Να ρωτήσω κάτι κύριε Χαμπεσί μου. Το παιδί της Ματούλας είναι 13 χρονών. Και έχετε ακούσει όλα αυτά που έχει υποφέρει. Τι το παιδί αυτό θέλει στήριξη. Θέλει στήριξη. Θέλει ψυχολογική στήριξη. Καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε ειδικά κέντρα που υπάρχουν και που μπορούν να του προσφέρουν αυτή τη βοήθεια. Και βέβαια, είπατε προηγουμένως... Αφού ώρες μου μιλάει άσχημα, σας λέω, και έρχεται μετά και με αγκαλιάζει, δεν μανούλα είναι, μου, μια... δεν το θέλω, λέει. Ναι, ναι, είναι έχουν μια αντίδραση, τα νεύρα μου. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση του παιδιού, ύστερα από το στρες το οποίο περνάει, ύστερα από τα όλα αυτά τα αρνητικά μηνύματα που παίρνει. Καλό θα ήταν... ο δάσκαλος ή η δασκάλα που έχει στο σχολείο, να βρίσκει λίγο χρόνο, και πιστεύω ότι μπορεί να βρίσκει λίγο χρόνο, να του μιλάει. Είναι, θέλει κάπου αυτό το παιδάκι να έχει ένα σημείο αναφοράς. Αφού και ο ίδιος ο δάσκαλος την αποπέρνει. Και ο ίδιος ο δάσκαλος την αποπέρνει, όλο τιμωρίες στη βάση. Άλλα παιδιά μιλάγανε στην τάξη, το δικό μου πήγαινε και το βάζε στον καλά, στο για αυτά δεν μπορούμε να πούμε τώρα, ματούλα μου, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να φανταστώ ένα δάσκαλο ο οποίος εκδικείται το παιδί επειδή είναι νόθο. Αλλά αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι αυτό που μου είπες πριν. Ότι πήγες στο σχολείο και ότι μπροστά σε όλους αναγκάστηκες να πεις την ιστορία για το πώς το παιδί σου είναι νόθο. Όχι, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, κύριε Χαμπεσί, και δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Η διευθύντρια, αυτό λέω. Πήρε όλα τα παιδάκια μπροστά και ακούγανε και το. Ποιος είναι ο πατέρας του. Προχτές λέγανε μέσα στην τάξη, ας πούμε, να βάλουν τα παιδιά. Με τη σειρά μπαίνουν παιδάκια έτσι και προσέχουν τις τάξεις, να μην χάνετε τίποτα, ξέρω εγώ τι. Και πετάγεται ένα γόρι και λέει, λένε να βάλουμε τη Λευτερία. Και πετάγεται ένα γόρι και λέει, μπα, τη Λευτερία θα βάλετε. Αυτή είναι θα βάλετε. Γιατί αυτό το παιδί τι είναι. Και δεν θα μπει. Μην εκλαμβάνετε και τα πάντα σαν αρνητικά. Μπορεί σαν παιδάκια να είχαν τσακωθεί κιόλας, αλλά όχι ότι και τα παιδάκια όλα, μην τα βλέπετε έτσι. Ίσως με το πρόβλημα που υπάρχει να νομίζετε ότι όλοι είναι εναντίον σας. Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπάνε. Ίσως
Να μην σας έχουν πλησιάσει ακόμα, φοβούμενοι μην τυχόν και σας θίξουν, μην τυχόν και σας πληγώσουν. Υπάρχουν και οι ευγενικές προσωπικότητες. Πάντως στη γειτονιά μου δεν υπάρχουν. Γιατί με είναι ευκαιρία όλοι. Τώρα, μετά από αυτή την εκπομπή, να δείξουν το πόσο πολύ σας αγαπάνε, αν δεν είχε τύχει να σας βρουν και να σας πούν πόσο πολύ σας αγαπάνε. Είναι μια καλή ευκαιρία πλέον να σας το δείξουν εμπράκτως, το πόσο πολύ σας εκτιμούν. Ξέρω ότι και με τους ανθρώπους γύρω στην οικογένειά σου, και με τους ανθρώπους στη γειτονιά σου, και με πολλούς ανθρώπους έχεις πληγωθεί. Πολύ. Και έχεις πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Αλλά ξέρω επίσης ότι έχεις και δύο υπέροχα παιδάκια. Α, πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι το θεωρώ εξαιρετικό το γεγονός ότι η μητέρα μπορεί να ευαισθητοποιηθεί ως προς αυτή την κουβέντα που είπαν στην κόρη της. Γιατί καμιά φορά οι μεγαλύτεροι, όταν ένα παιδί πληγώνεται και τους λέει αυτές τις λεπτομέρειες, λένε εντάξει τώρα, δεν έγινε και τίποτα. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και αυτό δείχνει πόσο πολύ δεμένες είναι και πόσο μπόρεσε να καταλάβει την κόρη της πώς αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο κύριος Χαμπασής έχει δίκιο. Ίσως θα πρέπει να πάψεις να ασχολείσαι με το τι λένε οι άλλοι. Θα πρέπει να πάψεις να πονάς όταν ακούς είτε τις κακές κουβέντες, είτε όταν βλέπεις να σε περιφρονούν. Και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κοιτάξεις πάνω απ' όλα τη ματούλα και τα παιδιά σου. Που σημαίνει ότι όλοι εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να σε βοηθήσουμε, να βρεις μια δουλίτσα και να σταθείς στα πόδια σου. Αλλά θέλω μια δέσμευση από σένα. Να μου πεις ότι θα διεκδικήσεις τη ζωή σου πάση θυσία. Θα προσπαθήσω. Σε ευχαριστώ πολύ που μου άνοιξες την καρδιά σου. Να είσαι καλά.